Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ Γεθά, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κύριοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση για την παρουσίαση του νεοσύστατου Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού. Θα ξεκινήσουμε με ένα εισαγωγικό βίντεο. Η επιτήρηση των συνόδων, η παρακολούθηση, μελέτη και αποκατάσταση οικολογικών καταστροφών, οι τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, οι ασφαλείς επικοινωνίες, η τηλεπαρατήρηση, η υποστήριξη της γεωργίας και η μελέτη του κλίματος είναι ορισμένοι από τους νευραλγικούς τομείς για τους οποίους η Ελλάδα θα είναι σε θέση να ασκεί ολοκληρωμένη πολιτική. Θα αποτελέσει σημαντικό πόρο προσέγγισης και αξιοποίησης Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν στο διαστημικό τομέα. Θα καταστήσει εφικτή την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ελλάδα να συμμετάσχει σε προγράμματα και πόρους της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Παρακαλούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κύριο Νίκο Παπά, να προσέλθει στο βήμα για να απευθύνει χαιρετισμό. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Συνήθως λένε όταν ξεκινούν μια ομιλία ότι ανεβαίνουν στο βήμα με χαρά ή με αίσθημα ευθύνης. Θα ήθελα, πέρα από τα τυπικά, αυτό να το υπογραμμίσω και να το πολλαπλασιάσω, διότι βλέπω σήμερα εδώ δυνάμεις του λαού και της χώρας μας, οι οποίες είναι έτοιμες να συντονιστούν και να ενώσουν την προσπάθειά τους, να συγκλίνουν στο βηματισμό τους για να ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο τη χώρα μας σε ένα τομέα τόσο κρίσιμο για το μέλλον, σε ένα τομέα ο οποίος μπορεί και να την ισχυροποιήσει και να την κάνει πιο παραγωγική, πιο αποδοτική, και να τις αυξήσει ακόμα περισσότερο το εκτόπισμα, πολλαπλώς, καθώς κάνει σταθερά βήματα εξόδου από την κρίση. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το εξής. Μαζί μας βρίσκονται μαθητές από αυτούς που επιμένουν να κοιτούν τα αστέρια και όχι τα πόδια τους, όπως είχε πει ο σπουδαίος Στίβεν Χόκινγκ, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα. Αναφέρομαι στους μαθητές του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών, του Μαράσλειου, οι οποίοι πέρσι κέρδισαν την πρώτη θέση στο μαθητικό διαγωνισμό Κάνσα την Κρίση, διαγωνισμό στον οποίο μετέχουν και φέτος μαζί με τους καθηγητές τους. Και βρίσκονται εδώ για να διαπιστώσουν πως τα όνειρα τα δικά τους που δεν γνωρίζουν όρια έχουν πλέον τη βάση να πατήσουν. Όλοι αυτοί οι μαθητές και δεκάδες ή εκατοντάδες ακόμα άτομα σε όλη τη χώρα που ασχολούνται με το διάστημα, με το δικό τους τρόπο, φτιάχνοντας μικροδορυφόρους στο μέγεθος ενός κουτιού αναψυκτικού, κατάφεραν να ξεπεράσουν, επιτρέψτε μου να πω, πολλούς από εμάς, να ξεφύγουν δηλαδή από τα στενά όρια που ορίζει εντός εισαγωγικών η αυλή του σχολείου τους. Κατάφεραν να μπουν βαθιά στην επιστήμη, να μελετήσουν, να συνεργαστούν και να πρωτοτυπήσουν. Και κάπου εκεί συναντιόμαστε, αλλά θα ήθελα από καρδιάς να σας ζητήσω ένα ζεστό χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά. Γιατί δείχνουν ότι είναι το μέλλον μιας χώρας η οποία δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Μιας χώρας η οποία έχει την αυτοπεποίθησή της, έχει και έμπειρους επιστήμονες και έχει και μεγάλο βάθος ως προς το στελεχειακό της δυναμικό, έχει μέλλον το οποίο μπορεί να είναι καλύτερο από το δύσκολο παρελθόν, το πρόσφατο, το οποίο βίωσε. Κυρίες και κύριοι, η πρωτοβουλία μας για την ίδρυση του διαστημικού οργανισμού δικαιώνεται κάθε μέρα. Στα σχολεία, στα ερευνητικά κέντρα των πανεπιστημίων,
στις startup επιχειρήσεις, στις καινοτόμες πρωτοβουλίες. Όταν πρωτοανακοινώσαμε αυτή την πρωτοβουλία, την πρωτοβουλία για την ίδρυση του οργανισμού, απολαύσαμε, πρέπει να παραδεχτούμε, στο διαδίκτυο σειρά εφάνταστων αναφορών. Το απολαύσαμε πραγματικά. Σήμερα που κάνουμε το βήμα παρακάτω, είναι αλήθεια πως έχουμε ένα αίσθημα βαθιάς ικανοποίησης για το ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη στροφή μιας πάρα πολύ κρίσιμης και σημαντικής διαδρομής. Καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια και νομίζω κατορθώσαμε να επαναφέρουμε στη δημόσια σφαίρα τη συζήτηση για τα ωφέλη που μπορούν να αποφέρουν οι τεχνολογίες αιχμής στον τόπο μας και ειδικότερα η τεχνολογία του διαστήματος. Θα ήθελα να συγχαρώ σε αυτό το σημείο για την προσπάθειά τους τους ανθρώπους της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τον Γενικό Γραμματέα τον Βασίλη τον Μαγκλάρα για την ασταμάτητη προσπάθεια να φέρουν, δεν θέλω να πω σε πέρας, να επαναλάβω, για την ασταμάτητη προσπάθεια να ολοκληρώσουμε την πρώτη στροφή ενός πάρα πολύ δύσκολου και σημαντικού νομίζω έργου για το οποίο έχουμε κάθε δικαίωμα σήμερα να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Οι ωφέλιμες χρήσεις των τεχνολογιών διαστήματος, κυρίες και κύριοι, είναι πολλαπλές. Έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, την εξαποστάσεως εκπαίδευση, την τηλεϊατρική, τη γεωργία ακριβίας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι εφαρμογές στον τομέα της άμυνας, οι οποίες είναι πολλαπλές. Και τις χρησιμοποιούμε, τις αξιοποιούμε και τις ενισχύουμε προς όφελος της χώρας και της ασφάλειάς της. Από την επιτήρηση των συνόρων, τις ασφαλείς επικοινωνίες και τη δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών σημείων στη γη, οι διαστημικές εφαρμογές δίνουν νέα δυναμική και φέρνουν την άμυνα της χώρας σε νέα εποχή. Και κύριε Αρχηγέ των Ενόπλων Δυνάμεων, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Το ξέρετε και εσείς, ενδεχομένως και καλύτερα από εμάς, ότι η ανεξάρτητη διαστημική πολιτική για μια χώρα συμβάλλει στην αποτρεπτική της ισχύ και την άμυνα. Και ασφαλώς στη δική μας περίπτωση αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της συνολικής αναβάθμισης της ισχύως των ενόπλων μας δυνάμεων. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και στο εξής. Η πληροφορία, οι ασφαλείς και αξιόπιστες επικοινωνίες, η ζωντανή εικόνα και τα πολλαπλά στοιχεία από διάφορα σημεία της γης είναι τα καλύτερα όπλα στο πεδίο της αποτροπής. Και δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι η Ελλάδα θα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει έναν διαστημικό φορέα που αυτές τις δυνατότητες θα τις αξιοποιεί. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια τώρα για την οικονομική πτυχή της πρωτοβουλίας την οποία λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία 10 χρόνια η ανάπτυξη του τομέα παγκοσμίως κινείται στο 8 με 9%. Η ίδρυση αυτού του οργανισμού πιστεύουμε ότι θα δώσει μια νέα όθηση στις προσπάθειες που καταβάλουμε για την αξιοποίηση του διαστημικού τομέα. Οι επενδύσεις στον τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο στις διαστημικές τεχνολογίες αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σύμφωνα μάλιστα με την τελευταία μελέτη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, οι οικονομικές επιστροφές για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στη διαστημική τεχνολογία είναι 7 ευρώ. Μιλάμε λοιπόν για μια βιομηχανία, για ένα κλάδο οικονομικό, ο οποίος μπορεί να έχει πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα. Και επιτρέψτε μου εδώ να υπογραμμίσω ότι η διάχυση των τεχνολογιών αυτών, πέρα από την ανάπτυξή τους και τη συγκρότησή τους και την παραγωγή νέων προϊόντων, αλλά η διάχυση αυτών των τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή των πολιτών, στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, είναι αυτό που πρέπει όλοι μας να βάλουμε ως στόχο από σήμερα και μετά. Να εξοικειωθεί ο λαός μας με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, να αντιληφθεί πόσο κρίσιμος είναι ο τομέας του διαστήματος και η αξιοποίησή του, και εδώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, διότι έχουμε σε αυτή την προσπάθεια ανθρώπους που είναι όχι μόνο πεπειραμένοι, όχι μόνο έχουν αφιερώσει δεκαετίες στο διάστημα, κύριε Σιμόπουλε, κύριε Κερμιζή, αλλά έχουν και μεράκι στο να
επικοινωνούν αυτές τις δυνατότητες με το λαό και ιδιαίτερα με τα νέα παιδιά. Και εκεί προσβλέπουμε στην δική σας εξαιρετική, ξεχωριστή συμβολή. Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της εθνικής στρατηγικής για το διάστημα έγινε με την ψήφιση του νόμου 4508, κατά τον οποίο ιδρύθηκε ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης αυτού του νόμου, πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολύ πλούσιο διάλογο, τον οποίο και αξιοποιήσαμε μέχρι να φτάσουμε στην τελική μορφή της νομοθεσίας. Και σήμερα δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση που αφορά το καταστατικό του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού. Ξεκινά επισήμως λοιπόν η λειτουργία και συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού σε σώμα, αποτελούμενο από προσωπικότητες διεθνούς ακτινοβολίας και Έλληνες επιστήμονες που έχουν μακρά και αναγνωρισμένη διαδρομή. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα κάνει εκτενείς αναφορές ο Βασίλης Μαγκλάρας, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών, αμέσως μετά, αλλά θέλω και σε προσωπικό επίπεδο, πέρα της θεσμικής ευθύνης, την οποία προσωπικά κουβαλάω, αλλά και σαν άνθρωπος θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι επέδειξαν και αντανακλαστικά στο να υπερασπιστούν την προοπτική συγκρότησης του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, αλλά και διέθεσαν την μακρόχρονη πείρα τους στο να κάνουμε αυτόν τον οργανισμό πραγματικά ξεχωριστό, στο να δείξουμε από κοινού ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, αλλά θα σας έλεγα ότι μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να ξεπεράσει πολλές χώρες σε αυτό το πεδίο. Τους ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς και θέλω να σας ξαναζητήσω ένα χειροκρότημα από τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν αυτή την ξεχωριστή πραγματικά για τη χώρα μας αποστολή. Στη νέα εποχή λοιπόν προωθούνται ερευνητικές και επιστημονικές δράσεις για τις εφαρμογές πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, όπως η παρατήρηση γης, οι επικοινωνίες, η ραδιοπλοήγηση. Ενισχύεται η συνεργασία με σημαντικά ερευνητικά κέντρα, ελληνικά και ξένα. Αυξάνονται οι αμυντικές δυνατότητες της χώρας. Δημιουργείται ένας σημαντικός πόλος προσέλκυσης και αξιοποίησης Ελλήνων επιστημόνων με υψηλή εξειδίκευση και προσόντα. Και αυτό είναι, νομίζω, πάρα πολύ κρίσιμο, διότι μέσα στην κρίση η Ελλάδα δυστυχώς απόλεσε δια της μετανάστευσης ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν ξεχωριστή συμβολή στην προσπάθεια της ανάκαμψής της. Αυξάνεται η παραγωγικότητα, ο δυναμισμός και η εξωστρέφεια δεκάδων καινοτόμων επιχειρήσεων, οι οποίες ήδη απασχολούν πάνω από 2.000 άτομα, εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίοι τα 15 τελευταία χρόνια ασχολούνται με την ανάπτυξη λογισμικού και υλικού με εφαρμογές σε αυτό που ονομάζουμε χρήση στο διάστημα. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να κάνω μία μικρή αναφορά και να υπογραμμίσω ότι πρέπει να γνωρίζουμε το πόσο πολύ χρησιμοποιούμε και αξιοποιούμε το διάστημα στην καθημερινή μας ζωή. Κάθε ένας από εμάς, από την ώρα που ξυπνά έως το βράδυ, χρησιμοποιεί υπηρεσίες από τουλάχιστον 7 διαφορετικούς δορυφόρους. Οι δορυφόροι συμβάλλουν στη λειτουργία του συστήματος πλοήγησης που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις δουλειές μας. Δίνουν στοιχεία στον απλό αγρότη που εξελίσσει την καθημερινότητά του μέσω της γεωργίας ακριβίας. Σε αρκετές περιπτώσεις δίνουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του κινητού μας τηλεφώνου. Όλες αυτές οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές είναι εδώ. Τις ξέρουμε, τις χρησιμοποιούμε, τις έχουμε στα χέρια μας. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι στα πλαίσια των πρωτοβουλειών μας συγκροτείται και το κρατικό όργανο του Συμβουλίου Διαστημικής Πολιτικής, το οποίο θα αναλάβει και τον συντονισμό των ενδιαφερομένων υπουργείων για τη συγκρότηση της εθνικής μας στρατηγικής. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα πάρα πολύ σημαδιακή, πάρα πολύ σημαντική. Η χώρα μας έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια επανάκαμψης στον τομέα του διαστήματος. Και στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας θέλω να υπογραμμίσω ότι είχαμε στα μέσα του περασμένου χρόνου την εκτόξευση του ELASAT 3 και μέσα στο 18 θα έχουμε την εκτόξευση του ELASAT 4. Μέσα από την διαπραγμάτευση με τον αντισυμβαλόμενο καταφέραμε να τριπλασιάσουμε τα ωφέλη για τη χώρα και να δείξουμε ότι η χώρα μας και σε αυτό το τομέα δεν είναι μια χώρα η οποία απλώς θα καταναλώνει υπηρεσίες διαστήματος. Μπορεί και να παράγει και μπορεί να αξιοποιεί
τα δικαιώματά της τα κατοχυρωμένα για να αυξάνει το εκτόπισμά της. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε. Συνήθως όταν ψηφίζουμε μια νομοθεσία περιμένουμε πάρα πολύ για να αποδώσει καρπούς αυτή η νομοθεσία. Δεν θα σας πω τον πόνο μου για τις τηλεοπτικές άδειες που περιμένουμε 3 χρόνια. Έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά γι' αυτό, ελπίζω είμαστε στα τελευταία, αλλά προσέξτε. Ακόμα και πριν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της ψήφισης των νομοσχεδίων που αφορούν το διάστημα, είχαμε δύο πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Βήματα τα οποία δείξανε ότι υπάρχει μία εξαιρετική δυναμική σε αυτόν τον κλάδο. Το πρώτο βήμα ήταν η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας για την ίδρυση ενός κέντρου επιχειρηματικής καινοτομίας στην Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Είναι μία εξαιρετική, νομίζω, συμβολή, διότι ελληνικές εταιρείες θα αποκτήσουν το δικαίωμα δικτύωσης και την πρόσβαση στην πληροφορία και τις ιδέες των 500 επιχειρήσεων που συναρτώνται με τα 18 κέντρα επιχειρηματικής καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Και βεβαίως είχαμε και την υπογραφή συνεργασίας με την γερμανική εταιρεία OHB, κατασκευάστρια μικροδορυφόρων και δορυφόρων, η οποία θα προχωρήσει σε μια μεγάλη επένδυση, η οποία θα γίνει από κοινού με το ελληνικό δημόσιο στην Ελλάδα για συγκρότηση μιας μονάδας κατασκευής μικροδορυφόρων. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν θα ήθελα να κατέβω από το βήμα, υπογραμμίζοντας ότι αισθάνομαι βαθιά ότι σήμερα γίνεται ένα πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό βήμα. Ένα βήμα για το οποίο θα μπορούμε τα επόμενα χρόνια να το κοιτάμε πίσω στην ιστορία και να το αξιολογούμε ως πάρα πολύ σημαντικό για την επανάκαμψη της χώρας σε αυτό το κρίσιμο διάστημα. Όλοι μας, θεωρώ ότι την πρώτιστη ευθύνη που έχουμε είναι η εξής. Να ενημερώσουμε και να πείσουμε το λαό μας σε όλα τα επίπεδα, τους μαθητές μας, τους παραγωγούς μας, τους δημόσιους λειτουργούς, ότι αυτές είναι οι υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και τη χώρα μας ισχυρότερη. Είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να είναι αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό για το χαιρετισμό του. Καλούμε στη συνέχεια το Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κύριο Βασίλη Μαγκλάρα, να απευθύνει χαιρετισμό και να μας παρουσιάσει το λογότυπο και το Προεδρείο του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού. Αξιότιμες, αξιότιμοι, έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια, αλλά το θυμάμαι σαν εχθές, όταν νεοαφιχθείς τότε στη Γενική Γραμματεία, συζητούσαμε με τους υπηρεσιακούς τις εκκρεμότητες γραμματείας. Το διάστημα δεν ήταν μία από αυτές, καθώς κανείς τότε δεν πίστευε ότι η πολιτεία είχε τη βούληση να ασχοληθεί σοβαρά με αυτόν τον τομέα. Αυτό είχε αποτυπωθεί σε όλα τα ζητήματα που αφορούσαν τη διαστημική μας πολιτική. Η υπηρεσία που ασκούσε τις αρμοδιότητες της διαστημικής πολιτικής είχε την μορφή τμήματος υπό τη διεύθυνση του ραδιοφάσματος. Η εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς ήταν διάσπαρτη σε άλλα υπουργεία. Ένας αναμεταδότης της πολιτείας που είχε ως αντάλλαγμα από την προηγούμενη σύμβαση με τον Ελλάσσατ περιστρέφονταν ασκόπος και κενός στο διάστημα. Η τροχιακή θέση της χώρας μας ήταν σε διακινδύνευση. Η ανταποδοτικότητα των συνδρομών της χώρας μας στα διαφορετικά διαστημικά προγράμματα ήταν είτε πολύ χαμηλή, είτε για ορισμένους κλειστούς τομείς της έρευνας, οι οποίοι αδυνατούσαν ή δεν ενδιαφέρονταν να διαχύσουν όλα αυτά τα ωφέλη σε επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα και την κοινωνία. Ενώ τέλος, αρμοδιότητες που είχαν γεννηθεί από την εξέλιξη των πραγμάτων δεν είχαν βρει τον νόμο της νομοθέτησης, με αποτέλεσμα να μην ασκούνται από κανέναν. Έχοντας υπόψη αυτό το δυσχερές περιβάλλον, πήραμε την απόφαση να αλλάξουμε πλήρως το τοπίο, κύριε Υπουργέ, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και να δώσουμε σε αυτόν τον εξαιρετικά σημαντικό τομέα τη θέση που του αξίζει στην ελληνική κοινωνία, την οικονομία και την άμυνα της χώρας μας. Ο δρόμος ήταν πολύ δύσκολος, ορισμένες φορές επώδυνος για μας και σίγουρα πολύ κοπιαστικός. Ωστόσο,
δεν αφήσαμε τίποτα πίσω. Αλλάξαμε το οργανόγραμμα του Υπουργείου και πλέον οι αρμοδιότητες του διαστήματος ασκούνται από μια ολοκληρωμένη διεύθυνση. Εκπροσωπούμε τη χώρα ενεργά και δραστήρια σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Διασφαλίσαμε την τροχιακή θέση της χώρας μας και τριπλασιάσαμε τα ανταλλάγματα του ελληνικού δημοσίου με τη νέα σύμβαση εκμετάλλευσης αυτής της τροχιακής θέσης από τον ΕΛΑΣΑΤ. Διασφαλίσαμε υψηλά ανταλλάγματα, χωρίς να μας το ζητήσει κανείς, για τις τηλεπικοινωνίες του στρατού και της ελληνικής αστυνομίας. Ενώ θα διαθέσουμε τους επιπλέον αναμεταδότες για τις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και πολύ σύντομα και για τη χρηματοδότηση του ελληνικού διαστημικού οργανισμού. Καταγράψαμε όλες τις νέες αρμοδιότητες που αφορούν το διάστημα στο γνωστό διαστημικό νόμο και πλέον τις ασκούμε. Συγκροτήσαμε το Συμβούλιο Διαστημικής Πολιτικής με εκπροσώπηση των Υπουργείων, αλλά και με σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της οικονομίας και της έρευνας. Σχεδιάσαμε και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση και είμαστε πλέον σε θέση να ξεκινήσουμε την κατασκευή 10 μικροδορυφόρων, αξιοποιώντας το έπακρο τις ερευνητικές δυνατότητες των πανεπιστημίων μας, αλλά και τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος την πρώτη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του διαστήματος. Υπογράψαμε μνημόνια συνεργασίας με χώρες που έχουν μεγάλη παράδοση στον τομέα του διαστήματος. Συστηματοποίησαμε και δώσαμε διαφάνεια στον τρόπο αξιοποίησης των επιστροφών που μας αναλογούν ως χώρα από την ΕΖΑ με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών στελεχών. Προσελκύσαμε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων, την OHB, και πολύ σύντομα θα μπορούμε να κατασκευάζουμε μικροδορυφόρους στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το έπακρο και οργανώνοντας τις εγχώριες επιχειρήσεις του τομέα. Κυρίως όμως, είμαστε σε θέση πλέον να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η συμμετοχή μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τώρα με τη σύσταση του ΕΛΔΟ να έχουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα όχι μόνο να σχεδιάζουμε εφαρμογές για τις ανάγκες του ελληνικού κράτους, αλλά και να οργανώσουμε αποδοτικά όλο το οικοσύστημα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος, ώστε μαζί με όλα τα άλλα να δοθεί η δυνατότητα στη χώρα μας να πάρει πίσω το καλύτερο asset που απολέσαμε από την κρίση, τους νέους και άξιους επιστήμονές μας. Η επιχειρηματικότητα του τομέα θα ωφεληθεί επίσης σημαντικά και τα ωφέλη αυτά θα διαχυθούν και στην ερευνητική κοινότητα που θα συμμετέχει ενεργά στη σχεδίαση και παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών. Η γέννηση του ΕΛΔΟ, όπως φαντάζεστε, ήταν και αυτή και πολύ γνωρίζετε, πολύ ταραχώδης. Στις πρώτες συζητήσεις που κάναμε με τον νομικό της Γενικής Γραμματείας τότε, τον Αλκιώτο Σαλκιτζόγλου, θυμάμαι ότι προσπαθούσαμε να βρούμε ένα κατάλληλο όνομα για τον ΕΛΔΟ. Ένα όνομα που θα περνά εντελώς απαρατήρητο, αυτό που λέμε κάτω από τα ραντάρ. Έτσι, αρχικά προτάξαμε το όνομα Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Εφαρμογών. Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας από τον Υπουργό πυροδότησε αυτό που όλοι φοβόμασταν. Με επιπόλαιο τρόπο, μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων προσπαθούσε να γελιοποιήσει την πρωτοβουλία, ενώ η υπόλοιπη κοινωνία ήταν παγωμένη απέναντι στο εγχείρημα. Μάλιστα, η αντιπολίτευση, στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2018, έφτασε στο σημείο να ανακοινώσει ότι η εξοικονόμηση των πόρων που υπόσχεται προκειμένου να καταστεί εφικτή η μείωση των φόρων θα προέλθει από την κατάργηση άχρηστων οργανισμών όπως ο ΕΛΔΟ. Ενώ φυσικά σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος της ελάσσονος αντιπολίτευσης δεν ψήφισε το σχετικό νόμο. Πέραν όμως από αυτή την μικροπρεπή αντιπολιτευτική τακτική, έχει σημασία, πολύ μεγάλη σημασία, να παρατηρήσουμε το εξής. Η οικονομική κρίση που βίωσε η ελληνική κοινωνία είχε αφήσει μια βαθιά ουλή στην ψυχή του Έλληνα. Η διαρκής κριτική που υποστήκαμε ως χώρα και ως πολίτες από το εξωτερικό προκειμένου να ηθικοποιηθούν και ως εκ τούτου να δικαιολογηθούν οι αδιέξοδες πολιτικές της λιτότητας, καθώς και η συντονισμένη απαξίωση που υποστήκαμε ως λαός από συγκεκριμένους κύκλους στο εσωτερικό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν άλλου τύπου συμφέροντα, είχαν ως αποτέλεσμα οι Έλληνες να χάσουμε πλήρως την πίστη στον εαυτό μας. Μας απαξίωσαν τόσο πολύ και τόσοι πολλοί από το εξωτερικό και το εσωτερικό που πραγματικά πιστέψαμε ότι είμαστε ένας λαός που δεν μπορεί να καταφέρει πολλά και πως δεν μας αξίζει τίποτα. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί, αγαπητοί φίλοι, πως αυτός ο τόσο σημαντικός τομέας για την οικονομία, την άμυνα και την κοινωνία βρίσκονταν τόσο χαμηλά στις προτιμήσεις ενός τόσο ικανού και άξιου λαού. Όλα αυτά όμως τώρα είναι παρελθόν. Τη δώσαμε τη μάχη, κύριε Υπουργέ, και την κερδίσαμε όλοι μας. Και λέω όλοι μας γιατί αυτός ο οργανισμός είναι εθνικός. Είναι ο οργανισμός όλων μας. Είναι ο οργανισμός της πατρίδας. Να ευχηθώ λοιπόν να πάει τόσο καλά και να μας κάνει τόσο υπερήφανους που να θέσει τις βάσεις συνολικά για την εθνική ανάταση που μας αξίζει ως κοινωνία. Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Διευθύνοντα, αγαπητά αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σας εύχομαι από καρδιάς, πραγματικά από καρδιάς, το γνωρίζετε πολύ περισσότερο, μια λαμπρή πορεία και σας ζητώ να έχετε μία και μόνο μία προτεραιότητα. Την πατρίδα πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ. Σας παρουσιάζω τον ευχαριστώ. Το λογότυπο του ΕΛΔΟ. Και τώρα θα σας παρουσιάσω το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαστημικού Οργανισμού. Ελπίζω να μου έχει τυπώσει κάποιες διαφάνειες, αλλιώς θα τα βλέπω από εδώ. Ο πρόεδρός μας, τα προσόντα ολονών είναι τόσα πολλά που δεν θα κάνω καν τον κόπο να αναφέρω, γιατί δεν βλέπω κιόλας. Ο πρόεδρός μας είναι ο κύριος βεβαίως Σταμάτιος Κρυμιζής. Είναι ομότιμος καθηγητής της Διαστημικής. Ομότιμος καθηγητής διευθυντής της Διοίκησης Διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς και βέβαια τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της Επιστήμης του Διαστήματος, Θεωρίας και Εφαρμογών. Είναι, το γνωρίζετε, είναι... Μόλις ανέφερα το 1 εκατομμυριοστό από το βιογραφικό του, θα μας συγχωρέσετε. Ο Διευθύνων Σύμβουλός μας, ο Κωνσταντίνος Οπιλαυτσής, είναι σμήναρχος εν αποστρατεία, απόφυτος της σχολής Ικάρων, του Τμήμα Υπταμένων, έχει 2 μεταπτυχιακά διπλώματα, Diplomatic Studies από το Westminster και Γεωπληροφορικής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με μια πολύ άξια διαδρομή στις ένοπλες δυνάμεις και στον ιδιωτικό τομέα. Καλώς ήρθατε, κύριε Πλεύση. Ο κύριος Βασίλειος Αναστασόπουλος, καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος, καθηγητής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, ερευνητής σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, με πληθώρα δημοσιεύσεων, έχει διατελέσει και πρόεδρος του τμήματος φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλώς ήρθατε, κύριε Αναστασόπουλος. Ο κύριος Βασίλειος Κωστόπουλος, εκ πατρών ορμόμενος και αυτός, καθηγητής διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνικής, Μηχανικής και Ταλαντώσεων, του Τμήματος Μηχανολόγων, Αεροναυπηγών, Μηχανικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εγώ το γνώρισα τον κύριο Κωστόπουλο ως κατασκευαστή μικροδορυφόρων. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωστόπουλε. Άλλο ένα μέρος από τις ένοπλες, μέλος από τις ένοπλες δυνάμεις. Είμαστε πολύ περήφανοι που σας έχουμε μαζί μας. Και μάλιστα είστε και από το πολεμικό ναυτικό. Ο πλωτάρχης ο Γιώργος Ματζούρης, διδάκτορ, απόφυτος της Σχολής Νομικών Ναυτικών Δοκίμων, τμήμα μαχήμων με διάκριση, με εξαιρετικές σπουδές και πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα του διαστήματος. Καλώς ήρθατε, κύριε Ματζούρη. Ο αγαπητός Αθανάσιος Πότσης, διδάκτορ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με εξαιρετική καριέρα στον ιδιωτικό τομέα και πρόεδρος της ΕΒΙΔΙΤΕ της Βιομηχανίας Διαστήματος και Εταιριών του Διαστήματος. Καλώς ήρθατε, κύριε Πότση. Και βέβαια... Ο Χριστόδουλος ο Πρωτόπαπας, πολύ γνωστός σε όλους σας, διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΑΣΑΤ, αριστούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός, είναι η γέφυρά μας με την Κύπρο, εξαιρετικό στέλεχος της πατρίδας μας στον τομέα του διαστήματος. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Πρωτόπαπα. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα προχωράμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γενικό. Ο λόγος τώρα στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, κύριο Σταμάτη Κρυμιζή. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
αξιότιμη κύριε Καραναστάση, εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής και Προέδρου της Επιτροπής της Βουλής για Επιστήμη και Τεχνολογία. Αξιότιμη κύριε Αρχηγέ του ΓΕΘΑ, αξιότιμοι συνάδελφοι του Συμβουλίου, εκλεκτοί προσεκλημένοι κυρίες και κύριοι και μαθητές του 26ου Λυκείου Αθηνών. Χαίρομαι τόσο πολύ που σας βλέπω εδώ. Όπως ορισμένοι γνωρίζετε, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα μιλώ σε λύκεια σε όλη τη χώρα για να τους εμπνεύσω για το τι εστί διάστημα και τι μέλλον υπάρχει στο διάστημα. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου με την ανάθεση της Προεδρίας της νεοσύστατης δημόσιας εταιρείας του Ελληνικού Οργανισμού Διαστήματος. Είχα λάβει μέρος σε διάφορες διαβουλεύσεις για την ίδρυση Ελληνικής Διαστημικής Εταιρείας από τη δεκαετία του 80, αν το πιστεύετε. Και ποτέ δεν κατέληξαν σε ένα θετικό αποτέλεσμα και η σημερινή ημέρα είναι πράγματι σημαδιακή, όπως είπε ο κύριος Υπουργός. Χαίρομαι που τα επιτέλους έγινε πραγματικότητα. Τώρα εγώ θα μιλήσω για τα διοικητικά, διότι ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Γενικός έκαναν τέτοια παρουσίαση για τα ευεργετήματα του διαστήματος που δεν χρειάζεται να πει κανένας τίποτα παραπάνω. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η διοίκηση ενός δημόσιου οργανισμού δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, πόσο μάλλον όταν αρχίζει κανείς από μια εισήγηση και ένα οργανόγραμμα μιας σελίδας και προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα λειτουργική δομή. Είναι όμως και μια μεγάλη πρόκληση, διότι οι συνάδελφοί μου και εγώ καλούμεθα να στήσουμε έναν οργανισμό που θα είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα στο δημόσιο τομέα με τα γνωστά αποτελέσματα. Το όραμά μας είναι αφενός η οργάνωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και αφετέρου η υποστήριξη των Ελλήνων, των αναγκών των Ελλήνων πολιτών με την προώθηση της χρήσης τεχνολογιών εχμής και εφαρμογών στους τομείς της διαστημικής τεχνολογίας και επιστήμης σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι ωφέλειες που θα προκύψουν είναι αναμφισβήτητες, δεν υπάρχει χρόνο να σας απαριθμίσω, ο κύριος Υπουργός σας έχει απαριθμίσει ήδη ένα ποσοστό των ωφελιών. Εμείς ως Συμβούλιο θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη ο ΕΡΔΟ να καταστεί το πρότυπο οργανισμού που θα εμπεριέχει τις αξίες, τις αρχές και διαδικασίες της αξιοκρατίας, του ήθους, της διοικητικής ευελιξίας, της αξιολόγησης έργου, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Οπωσδήποτε, πολλοί θα χλεβάσουν ότι σε εισαγωγικά τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι στην Ελλάδα, κλείνω τα εισαγωγικά. Και όμως εμείς κυρίες και κύριοι πιστεύουμε ότι όχι μόνο μπορούν να λειτουργήσουν έτσι, αλλά ότι είναι επιτακτική ανάγκη να λειτουργήσουν έτσι για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ασφάλεια της χώρας. Με έμφαση και στο τελευταίο. Θα εργαστούμε με επιμονή και αποφασιστικότητα για να αποδείξουμε ότι αυτή η χώρα έχει την οργάνωση, τις ικανότητες, το τεχνικό και επιστημονικό έρισμα μέσα από εξαίρετο έμψυχο υλικό, δυναμικό, τη θέληση για σκληρή δουλειά και πάνω απ' όλα τη βούληση και το σθένος να συμβάλλει στις δύσκολες προκλήσεις της εποχής μας. Μόνο αυτού του είδους το παράδειγμα θα μπορέσει να εμπνεύσει και να κρατήσει τη νέα γενιά στην Ελλάδα. Και γιατί όχι,
να δώσει το μήνυμα στα παιδιά μας που φύγανε από τη χώρα ότι η χώρα αλλάζει. Τους θέλει να επιστρέψουν και να βοηθήσουν στο χτίσιμο μιας νέας κοινωνίας όπου η αξιοκρατία, το ήθος και τα αποτελέσματα θα είναι βασικά κριτήρια για επιτυχία και αναγνώριση. Θέλω να κλείσω με μια παρατήρηση, θα έλεγα, εμπειρία ζωής. Έχω λάβει μέρος σε δεκάδες διαστημικές αποστολές τα τελευταία 50 χρόνια, είμαι αρχαίος, και ως σχεδιαστής οργάνων και ως διευθυντής αποστολών. Το modus operandi για την εκτέλεση μιας επιτυχημένης αποστολής ήταν πάντοτε η εργασία της ομάδας για την εκτέλεση μιας επιτυχημένης αποστολής. Και το esprit de corps, αυτό που λέμε το ομαδικό πνεύμα, οι Γάλλοι το λένε esprit de corps και είναι διεθνής όρος, του προσωπικού για την όλη προσπάθεια. Διότι δίχως την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό του κάθε μέλους της ομάδας για την αποφυγή σφαλμάτων, το όλο εγχείρημα είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Μόνο ένα λάθος παίρνει για να καταστραφεί μια αποστολή. Όχι δύο, όχι τρία, ένα. Αυτό όμως που έχω παρατηρήσει στην Ελλάδα, δυστυχώς, είναι ότι η κουλτούρα της εργασίας ως ομάδα είναι σπάνια. Μας αρέσει να ηρωοποιούμε το άτομο. Και όμως οι προηγμένες συνωνίες που προσπαθούμε να φτάσουμε λειτουργούν με την έννοια της ομάδας. Σε όλες τις εμφάσεις θεωρείται ως κεντρική πρακτική. Οι συνάδελφοί μου και εγώ ελπίζουμε να ενσωματώσουμε την κουλτούρα της ομάδας στον ελληνικό διαστημικό οργανισμό και να δημιουργήσουμε έστω ένα μικρό παράδειγμα προς μίμηση για άλλους οργανισμούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πρόεδρο. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή ημέρα αναγνωρίζοντας μια ξεχωριστή διάκριση. Όπως προείπε και ο κύριος Υπουργός, μαζί μας σήμερα σε αυτή την αίθουσα έχουμε τους μαθητές της ομάδας Κάνης του 26ου ΓΕΛ Αθηνών Μαρασλείου. Η ομάδα αυτή κατέκτησε την πρώτη θέση στο τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Διαστημικής Τεχνολογίας CANSAT in Greece 2017 και εκπροσώπησε τη χώρα μας πέρυσι στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό CANSAT in Europe που διεξήχθη στη Βρέμη. Φέτος επανέρχονται με την αποστολή CanCan. Παρακαλούμε τον κύριο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον επίτιμο Διευθυντή του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθηγητή κύριο Σιμόπουλο Διονύσιο, καθώς και όλη την ομάδα να έρθουν κοντά μας για να κάνουμε τη βράβευση. Σας ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι το Υπουργείο μας θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τα έξοδα των παιδιών για τη συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό.
και τους ευχόμαστε την καλύτερη δυνατή επιτυχία και συνέχεια στην πανέμορφη αυτή προσπάθεια. Θέλω να δείτε λίγο αυτή την εικόνα για να πιστείτε κι εσείς ότι η Ελλάδα πραγματικά δεν έχει να φοβηθεί και να ζηλέψει τίποτα. Έχει και τη συσσωρευμένη πείρα και νιάτα με όρεξη, δύναμη, δυνατότητες και δημιουργικότητα. Μπράβο σε όλους. Με τη βράβευση αυτή ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.